Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή, σε μία ακόμα συνέντευξη. Σήμερα φιλοξενούμενος στη σημερινή μας εκπομπή είναι ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Πιερίας, κύριος Μπάμπης Μπουσχέλης, με τον οποίο θα μιλήσουμε θέματα και πολιτικά φυσικά, αλλά και κοινωνικά εδώ του τόπου. Κύριε Μπουσχέλη, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε την πρόσκληση και ήρθατε σήμερα να συζητήσουμε διάφορα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας, γιατί συμβαίνουν συνεχώς πράγματα και κοινωνικά θέματα που αφορούν τον τόπο μας. Πώς είστε από υγεία? Δόξα τω Θεώ. Γιατί αυτό πρέπει να ρωτάμε, νομίζω, από εδώ και πέρα. Σωστά, είναι η πιο επίκαιρη ερώτηση. Η πιο επίκαιρη ερώτηση. Καλά είμαι, εύχομαι και όλος ο κόσμος να είναι καλά, δεδομένου ότι περνάμε δύσκολες στιγμές. Προσοχή όλοι, να έχουμε τα μάτια μας 14, διότι ο κίνδυνος ελοχεύει παντού. Καραδοκεί. Και από κίτρινο που ήμασταν και ευελπιστούσαμε να πάμε πράσινο στο χάρτη του κορονοϊού, πήγαμε στο πορτοκαλί. Πήγαμε στο χειρότερο. Να πω ότι στους φίλους εκεί γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια, παιδιόθεν θα έλεγα κιόλας. Οπότε ο πληθυντικός μου είναι λίγο δύσκολος, αγαπητέ φίλε Μπάμπη, γιατί είμαστε και φίλοι εδώ που τα λέμε. Οπότε αν μου ξεφύγει κανένα νοικό, θα με συγχωρέσεις. Κανένα πρόβλημα. Για πες μου λιγάκι πώς είναι τα πράγματα. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα σήμερα με τη Νέα Δημοκρατία, με όλο αυτό τον κυκαιώνα που ζούμε και με τα μέτρα που έχει λάβει και με το πρόβλημα του COVID που αντιμετωπίζει πραγματικά μια πρωτόγνωρη κατάσταση, όχι μόνο για τα ελληνικά δεδομένα, για τα παγκόσμια, θα έλεγα, για τον παγκόσμιο χάρτη. Παρ' όλα αυτά, τουλάχιστον στο πρώτο κύμα, φάνηκε ότι η Ελλάδα χειρίστηκε, ο κ. Μητσοτάκης δηλαδή, χειρίστηκε πολύ καλά το θέμα της πανδημίας. Όμως, υπάρχουν έξω και κάποιες άλλες διαφορετικές γνώμες. Εκτός αυτού όμως υπάρχει και το δεύτερο κύμα το οποίο μέρα με τη μέρα καλπάζει. Θέλω να μου δώσεις εσύ τη δική σου την αίσθηση, πώς το είδες όλο αυτό το πράγμα, πώς το βίωσες. Αναμφίβολα η χώρα μας όπως και όλος ο κόσμος βιώνει μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Ο κόσμος βρέθηκε απροετοίμαστος και μάλιστα η ιατρική κοινότητα βρέθηκε απροετοίμαστη να αντιμετωπίσει έναν ιό ο οποίος δεν είχε δώσει στο παρελθόν δείγματα. Αυτό δημιούργησε μία ανετοιμότητα στα συστήματα υγείας με αποτέλεσμα στην πρώτη φάση της πανδημίας να υπάρχει μία αμηχανία σε όλη στη διεθνή κοινότητα στην αντιμετώπιση και μια ανετοιμότητα στην αντιμετώπιση του ιού, γι' αυτό και υπήρξαν πιο σκληρά μέτρα και γενικά lockdown. Στη συνέχεια, ενώ κυλούσε ο χρόνος, άρχισαν πλέον τα κράτη και τα συστήματα υγείας να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα, να προετοιμάζονται. Το ίδιο έκανε και η χώρα μας. Σε αυτό το μεσοδιάστημα μπόρεσε και αναδιάταξε τις υγειονομικές της δυνάμεις εμπλουτίζοντας με καινούργιες ΜΕΘ τα νοσοκομεία, καινούργιο προσωπικό, ιατρικό και νοσηλευτικό. Υπήρξαν και κάποιες πρόοδοι στο θέμα της θεραπείας της νόσου. Γι' αυτό λοιπόν και υπάρχει μια σχετική αμυντική διάταξη όλου του συστήματος υγείας, καλύτερη από ό,τι στην πρώτη φάση. Ωστόσο όμως το δεύτερο κύμα της πανδημίας είναι πιο οξύ, πιο δυνατό, πιο επικίνδυνο και παρόλο που έχουμε προετοιμαστεί και υπάρχει μια γραμμή άμυνας ήδη διατεταγμένη, ωστόσο, παρόλα αυτά βλέπετε ότι υπάρχει μεγάλη μεταδοτικότητα και μεγάλη διάδοση του ιού. Φυσικά αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον ίδιο το ιό, αλλά έχει να κάνει και με μια χαλαρότητα που επιδεικνύουν κάποια στρώματα της κοινωνίας. Και με μια άγνοια κινδύνου, θα έλεγα, ιδιαίτερα στις νέες ηλικίες, που αυτό είναι ο καλύτερος σύμμαχος του ιού. Μάλιστα. Πιστεύω όμως ότι θα πρέπει να κάνουμε υπομονή 2-3-4 μήνες μέχρι να βγει και το εμβόλιο, το οποίο θα είναι και η τελική ανάσχεση του ιού. Η αλήθεια είναι, κύριε Μπουσχέλη, ότι Μπάμπη μου, όλο δεν ξέρω πώς να τα έχω μπερδέψει στο μυαλό μου. Η αλήθεια λοιπόν, Μπάμπη μου, είναι ότι πράγματι και με βάση τις δηλώσεις του υποδιοικητή της Τρίτης Υγειονομικής Περιφέρειας που είχαμε προχθές εδώ και φιλοξενούσαμε, για το δεύτερο κύμα είμαστε ακόμα πιο προετοιμασμένοι από ό,τι μας είπε και ο ίδιος σε σχέση με το πρώτο που δεν είχαμε ιδέα που πάνε τα τέσσερα, το λέω εγώ δική μου έκφραση, όχι δική του. Ωστόσο, το σύστημα υγείας αντέχει και αυτό μέχρι ένα σημείο, από ό,τι μας είπε
και ο Υπουργός Υγείας, από ό,τι λέει και ο Πρωθυπουργός. Επομένως, πολύ σωστά είπες ότι παίζει ρόλο και η ατομική ευθύνη, η προσωπική μας ατομική ευθύνη. Από εκεί και πέρα όμως τίθενται και άλλα θέματα, όπως το θέμα της οικονομίας, γιατί το lockdown αυτό ή τέλος πάντων αυτή η περιοριστική, η περιορισμένη ζωή που ζούμε εδώ και 7 μήνες, 6 μήνες πόσο ζούμε, έπαιξε δραματικό ρόλο και στην οικονομία μας, στο ΑΕΠ μας. Έτσι είναι, δυστυχώς. Οι επιπτώσεις στην οικονομία είναι πρόδειλες, προφανείς, τις βιώνουμε καθημερινά, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, θεωρώ ότι σαν χώρα πράξαμε το μέγιστο δυνατό για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις επιπτώσεις. Στηρίχτηκαν ευπαθείς ομάδες, στηρίχτηκαν οι κοινωνικές και επαγγελματικές τάξεις που είχαν τη μεγαλύτερη ζημία. Φυσικά, η επανόρθωση της ζημίας δεν έγινε στο 100%. Δεν θα μπορούσε να συμβεί αυτό, αλλά υπήρξε μια χρηματοδοτική ενίσχυση πολύ σημαντική. Το κράτος εξήγησε τα δημοσιονομικά του, τις δημοσιονομικές του δυνατότητες και θα συνεχίσει να το κάνει. Δεδομένου ότι... Θεωρείτε πως ήταν αρκετό αυτό το κομμάτι της ενίσχυσης? Όχι, βέβαια. Αρκετό δεν ήταν, αλλά ήταν όμως σημαντικό. Υπήρχαν δηλαδή χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία λειτουργήσαν ενισχυτικά σε πολλές επαγγελματικές ομάδες, όπως ήταν η επιστρεπτέα προκαταβολή, όπως ήταν το Ταμείο Εγκυοδοσίας, όπως ήταν το ΤΕΠΗΧ και άλλα πολλά. Περίπου, μέχρι τώρα, περίπου γύρω στα 7 με 8 δις πέσανε στην αγορά και μέσα στο 9 μήνο θα μπουν άλλα περίπου 4 με 5 δις. Μέχρι να ανοίξει το Ταμείο Εγκυοδοσίας, το γνωστό Ταμείο Εγκυοδοσίας που ψηφίστηκε από το Συμβούλιο Αρχηγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα έρθουν περίπου 32 δις στην ελληνική αγορά. Για τα 32,5 δις, λοιπόν, μιλάς, Μπάμπη. Ακριβώς. Τα οποία τα βλέπουμε όμως κατά το Φλεβάρι, Μάρτι, και βλέπουμε. Το νομοσχέδιο περίπου θα έρθει στην Ελληνική Βουλή τον Ιανουάριο, άρα λογικά Φεβρουάριο με Μάρτιο θα μπουν τα πρώτα χρήματα στην αγορά. Ναι. Τα πρώτα χρήματα στην αγορά. Παρ' όλα αυτά όμως, εκτός από το οικονομικό κομμάτι, είναι και το ψυχολογικό κομμάτι. Ο Έλληνας πολίτης, εντάξει, σίγουρα και οι Ευρωπαίοι, σίγουρα και παγκοσμίως, που είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα, υπάρχει αυτή, πώς να το πω, όχι κατάθλιψη, αλλά αυτή. Ζούμε δύσκολα, περνάμε δύσκολα. Ο εγκλεισμός μας στο σπίτι, όπως και να το κάνουμε, εντάξει, δεν είναι. Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό όν και έχει μάθει να ζει σε κοινωνικές ομάδες, οπότε αυτή είναι η δυσκολία. Τέλος πάντων, προχωράμε, τα αφήνουμε παρακάτω. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα το λύσουμε εμείς. Εδώ προσπαθούν να το λύσουν επιστήμονες και επιστήμονες. Εμείς απλά αφουγκραζόμαστε την κοινωνία και αποτυπώνουμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Πάμε λίγο να δούμε τώρα σε τοπικό επίπεδο. Μπάμπη, είσαι πρόεδρος της Διοικούσας εδώ και ένα χρόνο περίπου. Ένα χρόνο και 4 μήνες. Μπορείς, θα ήθελα να μου κάνεις ένα μικρό απολογισμό αυτού του χρόνου που είσαι πρόεδρος εδώ στην Πιερία. Ναι. Δία μου, έχω βρει ένα καταπληκτικό συνολάκι σε ένα μόλι στη Θεσσαλονίκη. Πότε θα με πας να το αγοράσουμε? Πειρά. Και πλησιάζει και η γιορτή του Απόλλωνα και πρέπει να κατέβουμε στην αγορά στην Αθήνα να του πάρουμε μια νέα λίρα. Φτάνει πια με αυτή την παλιατζούρα που γρατσουνάει συνέχεια. Λίρα! Και έχω βρει και για τον Ερμή καταπληκτικά παπούτσια στο ίντερνετ. Σε 2 μέρες τα φέρνουν στην πόρτα σου. Α! Βρήκα και ένα χρυσό μήλο για την Αθήνα. Πειρά, συγκεντρώσου. Στηρίζουμε Πιερία. Ποιότητα, ποικιλία, χαμηλές τιμές. Και πάντα με χαμόγελο. Επιμελητήριο Πιερίας. Σκέψου έξυπνα. Σκέψου Πιερία. Είχα την τιμή να ευεδεχθώ τον αείμνηστο Γιάννη Κουρινιώτη, έτσι που όπως γνωρίζετε και εσείς. Επίσης καλό φίλο, βεβαίως. Εντελώς απροσδόκητα μας άφησε και αυτό μας έθλιψε βαθύτατα όλους. Έτσι ακριβώς όπως τα λες. Βαδίζοντας λοιπόν στα χνάρια του και έχοντας ως παρακαταθήκη το απαράμιλο αγωνιστικό του φρόνημα, ανέλαβα την ΟΒΕ και προσπάθησα να συνεχίσω στην ίδια ρότα βάζοντας και δικά μου στοιχεία, τα οποία κινήθηκαν κυρίως σε 3 άξονες. Πρώτον ήταν να διευρύνω την συμμετοχικότητα στην ΟΒΕ και τη συλλογικότητα, δηλαδή να μπει νέος κόσμος, άνθρωποι που μπορούσαν και θέλαν να συμμετέχουν, αλλά για διάφορους λόγους δεν το κάναν. Δεν το είχαν κάνει μέχρι τώρα, εννοείς. Δεν το είχαν κάνει μέχρι τώρα. Έγινε λοιπόν μια σημαντική διεύρυνση στην Ομαρχιακή Επιτροπή.
Δεύτερον, επιδίωξα να προσεγγίσει η νομαρχιακή την κοινωνία, βγαίνοντας από τον αποστηρωμένο κομματικό σωλήνα και αφουγκράζοντας την καθημερινότητα του πολίτη, τα καθημερινά του ζητήματα, και δημιουργήσαμε έτσι, κάναμε πολλές δραστηριότητες και εκδηλώσεις σχετικά με θέματα, προβλήματα που απασχολούν τον Έλληνα στην καθημερινή του ζωή. Και τρίτον, ήταν να θεμελιώσουμε και να ενισχύσουμε το κλίμα ενότητας μέσα στην Ομαρχιακή Επιτροπή, απομονώνοντας τις όποιες λίγες, ευτυχώς, φωνές, ατέριαστες φωνές πάνω στο κλίμα της ενότητας. Νομίζω ότι μέχρι τώρα έχουμε δείξει ήδη δείγματα γραφής. Η Νομαρχιακή Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τα πρότυπα που και η κεντρική διοίκηση θα ήθελε, κοντά στην κοινωνία, αυτό είναι το σύνθημά μας, κοντά στην κοινωνία, να αισθάνεται η κοινωνία, δηλαδή ότι η Νομαρχιακή Επιτροπή δεν είναι αποξενωμένη, δεν είναι απομονωμένη, έχει ανοιχτές τις πόρτες, ακούει τους πολίτες και φυσικά είναι ο ενδιάμεσος κρίκος μεταξύ του κόμματος και της κοινωνίας. Και σε αυτό το πνεύμα προχωράμε. Σε ό,τι αφορά τώρα, μια που το ανέφερες έτσι, έχει ανοιχτά ότα στην κοινωνία κλπ. Τι συμβαίνει, πώς είναι η συνεργασία σας με το κομματικό κομμάτι της υπόθεσης, δηλαδή τους βουλευτές, και πώς είναι δηλαδή η φωνή σας, ο διάβολος, είναι καλά, έχετε καλή επικοινωνία με τους βουλευτές, τα πηγαίνετε καλά και όχι μόνο φυσικά με τους βουλευτές και γενικά με το κόμμα, μπορείτε να μεταφέρετε, μπορείτε να γίνετε αγωγός μεταφοράς όλων αυτών των θεμάτων που προσλαμβάνετε καθημερινά προς το κόμμα και να βρεθούν λύσεις, να προωθηθούν λύσεις, έχετε τέτοιες... Ναι, θα έλεγα ότι είναι άριστη η συνεργασία μας με τους βουλευτές και οι ίδιοι έχουν μία διάθεση συνεργασίας και εμείς έχουμε ένα ανοιχτό διάβολο επικοινωνίας μαζί τους και νομίζω ότι μέχρι στιγμής αυτό αποδίδει. Τα πάμε πολύ καλά. Θαυμάσια. Βέβαια, δεν έχετε μόνο το κόμμα, έχετε παίζετε και θεσμικό ρόλο στην πόλη, στον τόπο, έτσι. Φυσικά, έχετε και συνεργασίες και με τους υπόλοιπους θεσμικούς παράγοντες τόπου, δημάρχους, νομαρχίες, μιλητήρια κλπ. Έχετε με αυτούς τακτική έτσι, και καλή συνεργασία. Βεβαίως, εννοείται και αυτό θα έπρεπε να συμβαίνει, διότι όπως σας είπα, το κόμμα, η κομματική οργάνωση, δεν έχει να κάνει μόνο με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, με την κυβέρνηση, έχει να κάνει και με την κοινωνία. Είναι ο ενδιάμεσος κρίκος. Ακριβώς. Και την κοινωνία την εκφράζουν αυτοί οι φορείς, οι θεσμικοί φορείς, έτσι, το επιμελητήριο, οι επιστημονικοί σύλλογοι, οι εργατικές οργανώσεις. Όλοι αυτοί, λοιπόν, οφείλουμε να έχουμε τις πόρτες μας και τα αυτιά μας ανοιχτά, να συνομιλούμε μαζί τους, να ακούμε τα προβλήματά τους, να ακούμε τις προτάσεις. Να συμμετέχετε στις λύσεις ενδεχομένως όπου υπάρχει. Και μάλιστα πάνω σε αυτό το πλάνο έχουμε μέχρι στιγμής ανοίξει κάποιες επαφές και συναντήσεις με τους εκπροσώπους διαφόρων φορέων. Ακούσαμε τα προβλήματά μας, τα προβλήματά τους, τα καταγράψαμε. Δημιουργήσαμε μια ηλεκτρονική έτσι, τράπεζα θεμάτων που απασχολούν όλους τους φορείς και όλα αυτά θα τα διοχετεύσουμε μόλις ολοκληρωθεί αυτό, θα τα διοχετεύσουμε στην κεντρική διοίκηση για να έχουν μια συνολική εικόνα για το τι απασχολεί την Πιερία σε κάθε κλαδικό επίπεδο. Αν μου λέτε δηλαδή ότι γίνεται μια διεργασία αυτόν τον καιρό και κάνετε έτσι έναν ανοιχτό διάλογο με την κοινωνία έτσι ώστε να συλλέξετε όσο δυνατόν περισσότερα στοιχεία για τον προβληματισμό και τον θόλο της κοινωνίας και να τα μεταφέρετε στην κεντρική διοίκηση προς επίλυση προφανώς κλπ. Ακριβώς. Βέβαια η πανδημία ανέστειλε λίγο τις δράσεις μας. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν μπορούμε να έχουμε την φυσική επαφή και επικοινωνία με τους ανθρώπους. Οπότε προσπαθούμε με την χρήση του διαδικτύου έτσι να έχουμε την επικοινωνία που θα πρέπει με όλους αυτούς. Το γραφείο, εδώ τα γραφεία που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία, στην πλατεία Ελευθερίας, είναι ανοιχτά καθημερινά, δέχεστε κόσμο. Πώς γίνεται αυτή η... Είναι ανοιχτά καθημερινά το πρωί. Μπορεί να απευθύνεται δηλαδή ο πολίτης και να ζητάει τέλος πάντων κάτι ή να μπορεί να επικοινωνεί με το γραφείο. Βεβαίως είναι ανοιχτά κάθε πρωί. Υπάρχει ένα άτομο το οποίο βρίσκεται εκεί και αν κάποιος θέλει για κάποιο λόγο είτε προσωπικό είτε γενικότερο ενδιαφέροντος να απευθυνθεί στην Ομαρχιακή
μπορεί να επικοινωνεί απευθείας και με το δικό μου το τηλέφωνο, αλλά και με τους καθήλυνα αρμόδιους, έτσι, υπεύθυνους της νομαρχιακής και να θέτει το ζήτημά του. Ωραία. Ένα χρόνο και 4 μήνες, μας είπες, Μπάμπη μου. Βέβαια, ο Σονούπο στα κοντά ήταν και οι εκλογές, αν θυμάμαι καλά, για τον Οκτώβριο προγραμματισμένες, αν δεν κάνω λάθος, τον Νοέμβριο, τον Σεπτέμβριο. Παρ' όλα αυτά πήραν αναβολή πάλι λόγω πανδημίας. Είναι έτσι? Ήταν προγραμματισμένες οι εκλογές για τον Μάιο. Α, τον Μάιο τον ερχόμενο. Αναβλήθηκαν για τον Οκτώβριο λόγω της κατάστασης και αναβλήθηκαν πάλι αορίστως. Όπως αντιλαμβάνεστε, λόγω της πανδημίας δεν θα μπορούσε να γίνει εκλογική διαδικασία για προστασία της δημόσιας υγείας. Τώρα, χωρίς να έχει ανακοινωθεί πότε θα γίνουν οι εκλογές, διότι εξαρτάται από την εξέλιξη της κατάστασης, έτσι. Δεν έχει ανακοινωθεί, δηλαδή, επίσημη... Όχι, δεν έχει ανακοινωθεί. Δεν έχει ανακοινωθεί πότε θα γίνουν. Θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της κατάστασης. Εσύ φαντάζομαι ότι θα επανέλθεις, θα ξαναδιεκδικήσεις πάλι τη θέση που έχεις, φαντάζομαι. Ναι, εφόσον είμαστε καλά, φυσικά θα είμαι, πάντα, βέβαια, πάντα. Θα είμαι υποψήφιος. Θα είμαι υποψήφιος. Θα είσαι υποψήφιος. Έχω δικαίωμα να είμαι υποψήφιος ακόμα μία φορά. Το καταστατικό ορίζει ότι δύο διετίες μπορεί να είναι κάποιος. Να πούμε ότι είναι 2 χρόνια η θητεία. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, δηλώνεις στρατιώτης της Νέας Δημοκρατίας και δηλώνεις... Δηλώνω στρατιώτης. Μου αρκεί το στρατιώτης. Και αν σου ζητηθεί όπως σου ζητηθεί ξανά η συμβολή σου, είσαι έτοιμος να... Δηλώνω στρατιώτης. Δηλώνεις στρατιώτης. Εντάξει, δεν βγάζουμε παραπάνω τίποτα κουβέντα. Λοιπόν, τώρα, εκτός όλων των άλλων, είσαι και δικηγόρος. Έτσι είναι, πάμε. Εδώ και 30 χρόνια. Εδώ και 30 χρόνια. Έρχεσαι καθημερινά σε επαφή με συμπολίτες μας, αντιμετωπίζεις προβλήματα στα δικαστήρια, βοηθάς όπου μπορείς, γνωρίζω, και όπως μπορείς. Πες μου λιγάκι, δώσε μια εικόνα από αυτή τη μεριά της φύσης σου, της επαγγελματικής σου φύσης, δηλαδή. Η αλήθεια είναι ότι το επάγγελμά μας είναι επάγγελμα το οποίο λειτουργεί μέσα στην κοινωνία. Έτσι ακριβώς. Βιώνει την καθημερινότητα του πολίτη, τα προβλήματα και τα οικονομικά, αλλά και τα προσωπικά και τα οικογενειακά του κάθε πολίτη. Συνεπώς, βλέπουμε, είμαστε οι πρώτοι αισθητήρες, θα έλεγα, της κοινωνικής κατάστασης που υπάρχει και λειτουργούμε από άποψη νομική υποστηρικτικά στο πρόβλημα του κάθε εντολέα μας, είτε αυτό έχει να κάνει με ποινικά θέματα, είτε έχει να κάνει με αστικά θέματα, είτε έχει να κάνει με οποιοδήποτε ζήτημα αφορά την προστασία κάποιου νόμου αγαθού. Έχει πράγματι πολύ ενδιαφέρον το επάγγελμά μας, γιατί σας είπα ότι ουσιαστικά διαχειρίζεσαι κάποια προβλήματα, κάποια ζητήματα του συνανθρώπου σου και πρέπει να το διαχειριστείς με τέτοιο τρόπο ώστε να του προσφέρεις τη μέγιστη δυνατή βοήθεια. Yes. Ποιο είναι το συχνότερο έτσι, πρόβλημα που αντιμετωπίζεις ή που ακούστε ότι έχουν οι άνθρωποι και έξω κοινωνία και έξω, με αυτούς τέλος πάντων που συναλλάσσεις καθημερινά, με αυτούς που έρχεσαι σε επαφή καθημερινά? Εντάξει, τα οικονομικά είναι τα προσωπικά. Η κατάσταση είναι... οικονομική γενικότερα της χώρας αποτυπώνεται και στην παραβατικότητα, θα έλεγα, των πολιτών, έτσι. Βλέπουμε κυρίως αδικήματα και πράξεις αξιόπινες που έχουν να κάνουν με οικονομικά εγκλήματα. Από εκεί και πέρα, φυσικά, και στο οικογενειακό δίκαιο υπάρχουν... Και εκεί υπάρχουν άλλα θέματα. Μεγάλα ζητήματα, πολλές αγωγές διαζυγίου, πολλά ζητήματα... Τα οποία κατά το πλείστον έχουν οικονομικά κίνητρα, έτσι, από την οικονομία ξεκινάνε και αυτά τα διαζύγια, κυρίως τα περισσότερα, όπου φτώχεια και γκρίνια, έτσι, κάπως, έλεγε ο παππούς. Και από οικονομικά, αλλά γενικά και οι σχέσεις των ανθρώπων πλέον έχουν γίνει πιο ευάλωτες, δεν είναι τόσο στέρεες όπως ήταν στο παρελθόν. Γενικά, ο κόσμος, έτσι, είναι πιο... ανασφαλής, θα έλεγα, στις προσωπικές του σχέσεις και δυστυχώς αυτό φαίνεται και στην εξέλιξη των γάμων συμβιώσεων, οι οποίες εκτρέπονται πολλές φορές σε μη επιθυμητά, ας πούμε, μονοπάτια. Μάλιστα.
Εσύ μαγείρεψες? Έρχεται σύντομα στην Κάπα Web TV. Μπάμπη, λόγω των συνθήκων, όπως πολύ σωστά είπες, τα πράγματα πρέπει να έτσι προσαρμοστούν ανάλογα με τις συνθήκες. Και από ό,τι μου είπες, από ό,τι μαθαίνω, έχετε ξεκινήσει μια προσπάθεια διαδικτυακή, έχετε ξεκινήσει ένα διαδικτυακό διάλογο, αν δεν κάνω λάθος. Πες μας ακριβώς τι είναι. Ναι. Καταρχήν, και πες μας πού θα το βρούμε φυσικά αυτό, έτσι. Ναι. Καταρχήν, λόγω της, όπως είπες και εσύ, Πέτρο, λόγω της κατάστασης και της αποφυγής του συγχρονισμού, έτσι, αδυνατούμε να έχουμε φυσική παρουσία και να κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις με την παρουσία του κόσμου. Γι' αυτό, λοιπόν, αφενός μεν επικοινωνούμε με την κεντρική διοίκηση του κόμματος διαδικτυακά, με ένα πρόγραμμα διάδρασης, λέγεται, το οποίο έχει να κάνει με διαδικτυακή συνέβρεση και επικοινωνία της κομματικής οργάνωσης με διάφορους υπουργούς ή κομματικά στελέχη. Ενδιαφέρον ακούγεται. Με τους οποίους επικοινωνούμε και μεταφέρουμε και τις δικές μας θέσεις και τις δικές μας ανησυχίες και τα τοπικά ζητήματα, αλλά ακούμε και φυσικά και τον προγραμματισμό που υπάρχει με τα υπουργεία. Τέτοιες διαδικτυακές συνεδριάσεις κάναμε με τον Υπουργό Ασφάλειας, τον κύριο Χρυσοχοίδη, κάναμε με τον κύριο Γιωργαντά για την ψηφιακή πολιτική, τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και με άλλα κυβερνητικά στελέχη. Επίσης, τώρα τελευταία ξεκινήσαμε μία νέα φάση διαδικτυακής λειτουργίας. Συγγνώμη λίγο, μία μικρή ερώτηση. Το πρώτο κομμάτι που μας ανέφερες είναι προσβάσιμο και από τους πολίτες, μπορούν να μπουν να το δουν κάπου? Όχι, διότι γίνεται με ένα link το οποίο, στο οποίο έχουν πρόσβαση μόνο. Άρα έχετε μόνο εσείς οι οποίοι είστε μέσα στις θέσεις, έχετε επαφή κατευθείαν με την κυβέρνηση και δίνετε... Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό γιατί καταρχήν έχουμε την αμεσότητα επαφής και επικοινωνίας με τον καθήλυνα αρμόδιο υπουργό. Πολύ σωστά και πολύ ενδιαφέρον. Πόσο αυτό σημαντικό είναι αυτό. Βέβαια, έτσι. Βέβαια. Και φυσικά και ο ίδιος ο υπουργός ακούει και καταγράφει τα ζητήματα που του θέτουμε εμείς για τον τόπο μας. Και υπάρχει αυτή η αμεσότητα στην επικοινωνία και στην επίλυση κάποιων ζητημάτων από αυτά που θέτουμε, έτσι. Ωραία. Συνέχισε με το δεύτερο σκέλος που ξεκίνησε. Το δεύτερο σκέλος έχει να κάνει, είναι μια συνεργασία με την ΟΝΕΔ Πιερίας. Οι νέοι της Πιερίας είναι πάρα πολύ ανήσυχοι και πολύ πρωτοπόροι σε θέματα... Και πολύ κινητικοί, έτσι τους βλέπω ότι... Πολύ κινητικοί, ναι. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε αυτή την άψογη συνεργασία. Κάνουμε λοιπόν ένα project το οποίο έχει να κάνει με ζωντανά panels, με live εκπομπές μέσα από το YouTube, από το κανάλι της ΟΝΕΔ, με θεματικές ενότητες που τις προκαθορίζουμε και φυσικά με προσκεκλημένους ανθρώπους που έχουν να κάνουν με το αντικείμενο του θέματος. Πρόσφατα κάναμε σχετικά με το COVID και με την πανδημία, με τις προοπτικές αντιμετώπισης της πανδημίας, έχοντας προσκεκλημένους ανθρώπους της ιατρικής επιστήμης, της φαρμακολογίας. Τοπικούς, φαντάζομαι, έτσι. Όχι τοπικούς, όχι και από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, καθηγητές φαρμακολογίας, βέβαια. Αλλά και τοπικούς, ας πούμε, όπως ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Από το επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης ήρθε εκπρόσωπος. Και προσεγγίζουμε το θέμα πολυδιάστατα, έτσι, από όλες τις απόψεις. Είναι πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Αυτό έχει... Είναι προσβάσιμο αυτό για τους. Είναι προσβάσιμο και έχουν τη δυνατότητα... Για εμάς, ας πούμε. Ακριβώς, έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες που παρακολουθούν τη live αυτή συζήτηση να παρεμβαίνουν, να σχολιάζουν και να κάνουν ερωτήσεις. Όπως live, πρέπει, ζωντανά, εκεί την ώρα. Ζωντανά, ναι, ζωντανά και να παίρνουν και τις απαντήσεις. Μάλιστα. Είναι περίπου σαν το Web TV το δικό μας που καμιά φορά μπορείτε να μπείτε από κάτω και ακριβώς να πάρετε. Πώς μπορούμε να το βρούμε, κάθε πότε γίνεται αυτό και πώς μπορούν να συμμετέχουν και οι πολίτες? Γιατί μπορεί κάποιος να ενδιαφέρεται να συμμετέχει σε αυτό το πράγμα. Αυτό
Γίνεται περίπου ανά 1-1,5 μήνα. Δεν έχει συγκεκριμένη ημερομηνία. Δεν έχει συγκεκριμένη ημερομηνία. Ανακοινώνεται, γιατί... φαντάζομαι, όμως, ναι, από φυσικά, τα μέσα κοινωνικής. Ανακοινώνεται και στην ιστοσελίδα της ΝΟΔΗ και στην ιστοσελίδα της ΟΝΕΒ. Και στα επίσημα. Και στα blogs και στα. Στις επίσημες σελίδες της κοινωνικής δικτύωσης. Ανακοινώνεται. Mm-hmm. Την τελευταία φορά είχαμε γύρω στους 500 viewers, να φανταστείτε. Mm-hmm. Στην... Mm-hmm. Κάναμε. Ταυτόχρονα, εκείνη την ώρα εννοώ. Ταυτόχρονα, ναι, ναι. Για το πόσα κλικς έχει χτυπήσει μέχρι τώρα, αλλά εκείνη την ώρα είχατε 500, που είναι πολύ σημαντικό. Ναι, ναι, εκείνη την ώρα, εκείνη σε ζωντανή μετάδοση. Μπράβο, ναι. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο προσυδειάζει στην τρέχουσα κατάσταση. Δυστυχώς θα θέλαμε να υπάρχει φυσική παρουσία, έτσι. Αλλά εν της πράγμασης όμως είναι το πλέον εφικτό. Και εδώ τώρα που είμαστε σε απόσταση ασφαλείας, πρέπει να πω, κυρίες και κύριοι, άλλο τι βλέπετε εσείς εκεί. Εμείς έχουμε τουλάχιστον 1,5 μέτρο με δύο απόσταση εδώ με τον Μπάμπη, για να προσέχουμε λιγάκι. Βέβαια, θα μπορούσαμε να φορέσουμε και τις μάσκες μας, αλλά πλέον θα είμαστε καλύτερα να το κάναμε μέσω διαδικτύου μετά. Πάντως, είναι καλό να προσέχουμε. Άρα, γίνεται λοιπόν αυτό, ανακοινώνεται κάθε πότε γίνεται, είναι ανοιχτό στον κόσμο, στο κοινό, μπορούν να συμμετέχουν. Θα το βρούμε στο κανάλι του YouTube της ΝΟΔΗ. Της ΝΟΔΗ και της ΟΝΕΔ. Της ΝΟΔΗ. Υπάρχει κανάλι, πώς το βρίσκουμε στο YouTube, γράφουμε ΟΝΕΔ Πιερίας. ΟΝΕΔ Πιερίας, και θα σας βγάλει κατευθείαν, χωρίς να χρειαστεί να βάλετε κάποιο link, θα σας βγάζει κατευθείαν στο κανάλι της ΟΝΕΔ. Για όσους βέβαια είναι με την τεχνολογία εξοικειωμένη. Και επίσης μπορούμε να συμμετέχουμε, είπες. Βεβαίως, με ερωτήσεις και με προτάσεις. Και προτάσεις. Ναι. Σημαντικό αυτό. Και φαντάζομαι ότι όλα αυτά δεν πάνε στον πρόντο. Κάπου καταλήγουν στο τέλος, σε αποδέκτες οι οποίοι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές όλες τις παρεμβάσεις και προς οικοδομητική λύση προβλημάτων κλπ. Μπάμπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες σήμερα. Και εγώ ευχαριστώ. Ήταν αρκετά ενδιαφέροντα όλα όσα είπαμε. Σου εύχομαι καλή επιτυχία όποτε και γίνουν οι επόμενες εκλογές. Επίσης, σου εύχομαι καλή δύναμη. Το έργο σου είναι δύσκολο. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες θα πρέπει να λειτουργήσεις είναι επίσης δύσκολες. Σου εύχομαι καλή δύναμη, καλή επιτυχία και πάνω απ' όλα υγεία. Έτσι. Σε ό,τι κάνεις από εδώ και στο εξής. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία, προσοχή και γρήγορα να βγούμε από αυτή τη στενοπό που περνάει όλος ο κόσμος. Κυρίες και κύριοι, ατομική ευθύνη. Προσέξτε τον εαυτό σας για να μπορέσουμε να σας έχουμε και αύριο να παρακολουθήσετε το επόμενο βίντεο. Μέχρι αυτή την ώρα, όλοι εσείς που είδατε το βίντεο, σας ευχαριστούμε πολύ. Μέχρι την άλλη φορά, καλή υγεία. Γεια σας.